Αχ, δεν μπορώ να σας περιγράψω τη χαρά μου. Μα καλά, το συνειδητοποιείτε. Χειρόγραφο του Γρηγόρη Ξενόπουλου. Πρόκειται για ένα κειμήλιο ιστορικής σημασίας. Φτάνει. Μας το έχεις πει 100 φορές. Το εμπεδώσαμε. Δεν μπορώ. Νιώθω πολύ περήφανος που επιτέλους ένα τέτοιο κειμήλιο θα εκτεθεί στο Μουσείο Μπενάκη. Και θα γίνει ντόρος γύρω από το όνομά σου. Έλα, βρε Διονύση, αφού με ξέρεις. Ποτέ δεν μου άρεσε η αυτοπροβολή μου. Καλέ, δεν σε ξέρω. Είμαι περήφανος που επιτέλους όλος ο κόσμος θα μπορέσει να θαυμάσει αυτό το κειμήλιο. Πλάι στην ταμπελίτσα, δωρεά Άρη Μπακόπουλου. Αρούλη, αυτή σου η κίνηση να παίξεις όλα τα δελτία ειδήσεων. Θα σε κυνηγάνε και συνεντεύξεις. Ήδη η Κατρίτσι ψάχνει να σε βρει. Δεν είχαμε σκεφτεί τις δυσάρεστες συνέπειες. Ευτυχώς που στάφησε το χειρόγραφο, κληρώνω μια εκείνος άχρηστος ο θείος σου. Απροπό τα συλληπιτήριά μου, είναι μεγάλη απώλεια, είναι έναν αντικατάστατος. Δεν θέλω να βάλω γυαλιά. Φίβο κόφτο. Αν συνεχίσεις, θα σε πάρω μαζί μου για ψώνια και θα ξεροσταλιάσεις έξω από τα δοκιμαστήρια. Όχι, έλεος. Τι συμβαίνει πάλι? Ο Φίβος δεν θέλει να βάλει γυαλιά. Αφού βλέπω μια χαρά. Την τύφλα σου δεν βλέπεις, την τύφλα σου. Καλέ, τι ωραίες προσκλήσεις είναι αυτές. Αυστηρός προσωρινή. Τι πάει να πει αυτό? Προσωπική. Αυστηρός προσωπική γράφει. Ποια η διαφορά? Μπαμπά, πες ότι δεν θέλω να φοράσω γυαλιά. Θα είμαι σε σπασίκλας. Ενώ εσένα σου πηγαίνουν τόσο πολύ. Έχει δίκιο το παιδί, γιατί θέλετε να του φορέσετε γυαλιά? Είναι που είναι σαν ζουμπάς, έχει και τα σιδεράκια στα δόντια. Αρκετά. Εγώ θα την κρατάω εσύ βαρατή. Λοιπόν, Φίβο, το θέμα θεωρείται λήξαν. Θα πάτε τώρα αμέσως να πάρετε τα γυαλιά σου. Τελείωσε. Άκουσες, τελείωσε. Μίλησε ο αρχηγός της οικογένειας. Και που μίλησε, εσύ δεν λες ότι δεν ξέρει τι λέει. Σήμερα είναι εξαίρεση. Άντε, άντε να ντυθείς. Α, να ειδοποιήσω το σοφέρ να σας πετάξει με στήμουλα. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Έχει τόσο ωραία μέρα, θα κόψουμε μέσα από το πάρκο. Μέσα από το πάρκο με το παιδί? Είναι πολύ επικίνδυνα. Καλέ, τι επικίνδυνα? Μέρα μεσημέρι. Καλά, ειδήσεις δεν ακούτε? Πώς δεν ακούω? Πριν λίγο άκουσα ότι ο Ρουβάς μάλωσε με την Κινέζα. Αρούλη, πρέπει να πηγαίνουμε. Μας περιμένουν στο Μπενάκι, ε? Ναι, ναι. Έρχομαι. Α, Μέρι, μην ξεχάσω, σου έχω σημειώσει κάποια ψώνια. Αν δεν σου κάνει κόπο. Καλέ, τι κόπο να μου κάνει, τι κόπο. Ήθελα να ξέρω τον Διονύση, τι τον έχουμε εδώ όλη μέρα για να κάθεται. Τέλος πάντων. Στέλλα Βιολάντι. Στέλλα Βιολάντι. Τι είναι αυτό, καινούρια μπύρα? Πόπο Λάρος. Αυτό είναι τυρί εισαγόμενο. Το Φιόρο του Λεβάντε. Τι μου κι άλλο aftershave. Τι θα τα κάνει τόσα? Τέλος πάντων, τι με νοιάζει, αυτός πληρώνει. Σου πάνε και πάρα πολύ. Σου κάνουν ένα πολύ διανοούμενο στυλ. Σαν τον Μπρατ Πίτ είσαι. Ο Μπρατ Πίτ δεν φοράει γυαλιά. Έλα, Φίβο μου, μην κολλάς τώρα σε λεπτομέρειες. Ξέρεις μερικά πράγματα, είναι σαν να τα βλέπω για πρώτη φορά. Είδες που όταν φώναζα είχα δίκιο? Πόσο χρονών είσαι? Βγάλτα, σαν τον αυτιά είσαι. Αληθινό είναι? Έλα, πώς κάνεις έτσι λες και βλέπεις για πρώτη φορά? Και εσύ έχεις και ο πατέρας σου έχει. Για να δω λίγο το βάρος του. Άκου, φίλε μου, το Rolex γράφεται με δύο λάμδα. Είπαμε μαϊμού, αλλά όχι και έτσι. Θα πρέπει να είναι κανείς πολύ βλάκας για να δώσει 20 ευρώ. Μεγάλη ευκαιρία, θα αγοράζω. Ορίστε. Μέρη, κοίτα, κάποιος έχει παρατήσει ένα χάμπουργκερ. Αν να χαθούνε, παντού σκουπίδια. Κοίτα. Έφαγε το μπιφτέκι και άφησε τις πίκλες. Αν να χαθεί ο βρωμιάρης. Βοήθεια! Καλέ! Βοήθεια! Πιάστε τον! Είσαι καλά! Ναι, Φίβο! Μας ληστέψανε! Τι θα κάνουμε? Όχι! Ψυχραιμία! Θα φωνάξουμε την αστυνομία! Έχουμε τόσους μάρτυρες! Να σας... Καλέ, πού πάτε? Περιμένετε! Μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ! Ναι, αγόρι μου! Φίβο μου, τι έπαθες?
Φίβο μου! Ωχ, συμφορά που με βρήκε! Τι θα κάνω! Σταμάτησε το μυαλό μου! Σταμάτησε το μυαλό μου! Συγγνώμη, θέλω να πάω Κολωνάκι. Μήπως ξέρετε πώς πάνε. Θα πάτε όλο ευθεία και στις Κούνκες θα κάνετε αριστερά. Μετά θα βρείτε την Ηροδότου. Όλο ευθεία είναι η πλατεία. Καθίστε να βγείτε ένα εσπρεσάκι, θα είναι πολύ ωραία. Αν δεν μας είχαν ληστέψει, θα ερχόμασταν κι εμείς. Φίβο! Φίβο, αγάπη μου! Φίλια μου, τα παιδάκι μου! Φίβο! Φίβο! Δόξα τω Θεώ να λέτε που δεν πάθα τίποτα χειρότερο. Τι άλλο χειρότερο να πάθω από το να μου κλέψουν την τσάντα μου, ορίστε, έμεινα με το λουρί! Της μάνας. Το νιώθω τόσο άδειο το νόμο μου, έτσι μου έρχεται να δέσω το λουρί στη λάμπα και να κρεμαστώ. Μα επιτέλους, τι είχε μέσα αυτή η τσάντα? Τι είχε? Είχε τις πιστοτικές μου κάρτες που πρέπει τώρα να τις ξαναβγάλω. Είχα το δίπλωμα οδήγησης με μια καταπληκτική φωτογραφία που είχα βγάλει, ίδια οικοκίνου ήμουν. Πρέπει να την ξαναβγάλω. Και να το είχα μπροστά μου το κάθαρμα. Έλα ρε Φίβο, μην το λες κάθαρμα. Ποιος ξέρει κι αυτός τι ανάγκες είχε για να βρεθεί σε αυτό το σημείο. Μπορεί να είναι ένας καλός άνθρωπος. Στο κάτω-κάτω, όλοι καλοί άνθρωποι είμαστε. Το κάθαρμα! Μου κλέψε και το κραγιόν μου! Ήτανε κι αυτό μες στην τσάντα μου! Δεν θα πέσει τα χέρια μου, δεν θα πέσει! Το αίμα θα του πιω! Ελάτε, πια μην κάνετε έτσι. Για ένα κραγιόν θα πάρετε άλλο. Ναι, όλα εύκολα τα βρίσκετε εσείς. Πώς θα ξαναπετύχω αυτό το κραγιόν, το συγκεκριμένο, με αυτή την απόχρωση, το πορτοκαλί, το γαριδί? Πού θα το ξαναβρω? Ήτανε μες στην τσάντα μου! Το ήξερα. Το ήξερα ότι κάποια στιγμή θα συνέβαινε. Γι' αυτό σας είπα, πηγαίνετε με το σοφέρ, είναι επικίνδυνα. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Δεν με θεωρείτε ικανή να περάσω από το πάρκο? Από ό,τι φαίνεται, ούτε ο κλέφτης σας θεώρησε ικανή. Κατάλαβε ότι είστε το εύκολο θύμα. Σοβαρά? Από πού το κατάλαβε? Ξέρω εγώ, ίσως από το βλέμμα σας. Τι έχει το βλέμμα μου? Είναι λίγο... πώς να το πω ευγενικά... είναι λίγο αφελές. Τι άλλο θα ακούσω? Το βλέμμα μου αφελές? Το βλέμμα μου είναι επίτηδες έτσι, γιατί φοράω πάρα πολύ μάσκαρα. Συγκεκριμένα μια καταπληκτική μάσκαρα που ήταν και αυτή μες στην τσάντα μου. Τι το θέλες κι εσύ και αναφέρθηκε στο βλέμμα της? Η αστυνομία θα είναι. Ποια αστυνομία? Φωνάξατε την αστυνομία? Δεν πρόκειται να μιλήσω σε κανέναν όσο και να με βασανίσουνε. Η Δεσποινής Παπαδάκη. Ναι, 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 ναι. Εγώ είμαι. Εμένα ληστέψανε. Καλησπέρα. Μαραγκόπουλος. Καλησπέρα. Χαίρο πολύ, Μέρη Παπαδάκη. Ήρθα από το τμήμα. Εγώ ήρθα από το Περιστέρι. Είστε το θύμα της ληστείας? Μα συγγνώμη, δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται. Έπρεπε να προσέχετε. Μια γυναίκα σαν και εσάς, νέα, όμορφη, μόνη, με ένα παιδί στο πάρκο. Μήπως είστε λιγάκι αφελής, χωρίς να θέλω να σας προσβάλλω? Όχι, 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 να με προσβάλλετε. Άμα δεν με προσβάλλετε εσείς, ποιος θα με προσβάλλει? Και δεν είμαι λιγάκι αφελής, είμαι πολύ αφελής. Η αφέλεια είναι το μεγαλύτερο μου ελάττωμα. Επίσης είμαι πολύ πιστή και μου αρέσουν τα ταξίδια. Πριν την είπα εγώ αφελή και κόντεψε να με φάει. Άτιμο πράγμα η στολή. Συγγνώμη που επεμβαίνω. Δεν θα έπρεπε να συμπληρώσουμε κάποια έντυπα, κάποια χαρτιά για το συμβάν? Εσείς προφανώς είστε αυτός που λιποθύμησε από το φόβο του. Όχι βέβαια. Ο νεαρός είναι. Πώς είσαι, μικρέ? Όλα καλά? Μάλιστα, κύριε. Συγκράτησε κανείς τα χαρακτηριστικά του δράστη? Τον είδαμε για ένα δευτερόλεπτο. Φορούσε στο κεφάλι του κάλτσα. Ναι, ναι, ναι. Μεταξωτή, γυαλιστερή, με ραφή. Σας βοήθησα καθόλου? Τα χαρακτηριστικά της κάλτσας δεν μας βοηθάνε και τόσο. Α, πάνω από το δεξί του αυτή έλειπε ένας πόντος. Αυτό μάλιστα. Αυτό είναι σημαντική πληροφορία. Λοιπόν, θα σας ενημερώσω αν έχουμε νεότερα. Προς το παρόν να προσέχετε και να κλειδώνετε. Ναι, 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 ναι. Μείνετε ήσυχος. Θα κλειδαμπαρώνουμε. Φεύγω. Λοιπόν, το καθήκον με καλή. Η δρόμη είναι γεμάτη εγκληματίες. Πάντως η γυναίκα σας θα πρέπει να αισθάνεται μεγάλη ασφάλεια με ένα τέτοιον άντρα δίπλα της. Δεν είμαι παντρεμένος. Χαίρομαι, χαίρομαι, αφόρητα. Οκ. Κοίτα, 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 κοίτα. Της τρέχουν τα σάλια. Και όλα αυτά για μια στολή. Να σου θυμίσω την ιστορία σου με την αεροσυνοδό. Πού τη θυμήθηκες τώρα την αεροσυνοδό? Ακόμα την έχεις τη στολή της στην ντουλάπα σου. Πολλά λες. Και θα πω κι άλλα. Ο 33χρονος... θα σας παρουσιάσουμε την πρόσφατη δολοφονία του. Δεν είναι καλά η Μέρη. Όλη μέρα δεν έχει κουνηθεί από τον καναπέ. Πάω να της μιλήσω. Τώρα που το σκέφτομαι.
κάθομαι, δεν της μιλάς εσύ καλύτερα? Τι έπαθες, τρελάθηκες, με τρόμαξες! Ψυχραιμία, ψυχραιμία, ψυχραιμία. Ο κλέφτης έχει τη διεύθυνσή μου και το τηλέφωνό μου. Και λοιπόν, τόσοι άντρες έχουν το τηλέφωνό μου, με πήρε ποτέ κανείς? Όχι. Μέρη, θα την πάω εγώ σήμερα στο μπαλέτο την Εβίτα. Ναι, ναι, ναι. Να την πας. Σήμερα να την πας εσύ. Και μην νομίζετε ότι επειδή έπεσα θύμα κλοπής θα φοβηθώ και θα κλειστώ εγώ μες στο σπίτι. Δεν τα μαζάω εγώ κάτι τέτοια. Λοιπόν, να προσέχετε. Τρέξτε γρήγορα. Τείχο-τείχο να πηγαίνετε. Αμάν, ποιος είναι αυτός ο ύποπτος? Έλα ρε Διονύση, με κοψοχόλιασες. Δεν πιστεύω να σε παρακολούθησε κανείς. Έφερες το πράγμα? Όλα εδώ είναι. Σπρέι για τις μασχάλες, σπρέι αναισθητικό για τους τσαντάκηδες και σπρέι για την αναπνοή. Ωραία, ωραία. Σκεφτόμουν μήπως να αλλάξουμε τις ετικέτες και να τα δώσουμε στη Σμαράγδα. Διονύση, καταλαβαίνεις την κατάστασή μου? Είμαι θύμα κλοπής. Έχω υποφέρει. Δεν θέλω να βλέπω άλλους ανθρώπους να υποφέρουν. Τέλος πάντων, άλλαξε τις ετικέτες και δώστε τα. Μέρι, μην κάνεις έτσι. Ήθελα να σου πω ότι αισθάνομαι απέσια που χτες έπρεπε να σε προστατεύσω και δεν έκανα τίποτα. Πώς δεν έκανες τίποτα, αγάπη μου, πώς δεν έκανες τίποτα? Λιποθύμησες, τα έκανες πάνω σου, έκανες εμετό στην αγκαλιά μου. Κι άλλα θες? Πίσω, αλήθεια, και σε έφαγα! Αυτό τώρα τι ήτανε? Του μαθαίνει πώς να αποθεί τους άνδρες. Η ειδικότητά της. Θεέ μου, τι άλλο θα δω εδώ μέσα? Λοιπόν, πάω κι εγώ μέχρι τον Κορνιζά να του δώσω τον Ξενόπουλο να μας τον φτιάξει. Μα νόμιζα ότι το έχεις ήδη πάει. Πού το? Εδώ πάνω το είχα, τι έγινε? Εγώ δεν τον είδα σήμερα και νόμιζα πως τον είχες βάλει καπαλού. Όχι, όχι, εδώ πάνω ήτανε. Και εδώ πέρα μέσα δεν μπήκε κανείς εκτός από τη Σμαράγδα και... Δεσποινής, Παπαδάκη! Αμάν πια και εσύ, ό,τι κακό συμβεί αμέσως. Δεσποινής, Παπαδάκη! Σιγά καλέ, τι φωνάζετε? Δεν είμαι κουφή, θύμα κλοπής είμαι. Μήπως πήρε το μάτι σου εδώ πάνω? Είχα ένα παλιό, πάρα πολύ παλιό χειρόγραφο. Α, το πιστοποιητικό γεννήσεως της Μαράγδας. Γέλασα μες την πίκρα μου. Εγώ πάλι δεν γέλασα καθόλου. Είχα εδώ πάνω ένα παλιό χειρόγραφο του Ξενόπουλου. Και η τελευταία που μπήκε εδώ πέρα μέσα ήσουν εσύ. Αχ, σε παρακαλώ πολύ, μη φωνάζεις, δεν είμαι καλά. Ψυχραιμία. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Λοιπόν, ας θυμηθούμε τις κινήσεις μας. Λοιπόν, εσείς ήσασταν εδώ και εγώ ήρθα με το Φίβο που δεν ήθελε να φορέσει τα γυαλιά του, ναι? Ναι. Μετά εσύ φώναξες «Δεσποινής, Παπαδάκη!» Όχι, όχι. Αυτό είναι τώρα. Ανέκαλε. Μετά η Σμαράγδα είπε μια κοτσάνα ως συνήθως και εσύ, Διονυσάκη, πες να τη βαρέσουμε. Πολύ πετυχημένο, ομολογώ. Αρχίζω και χάνω την υπομονή μου. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Α, ναι, και μετά εσύ μου είπες να ψωνίσω κάτι και εγώ πήρα τη λίστα. Καλή ώρα. Κορδόνια, ξηραφάκια, μαύρο βερνίκι. Οχ. Αυτό το οχ. Δεν το κατάλαβα. Να ρωτήσω κάτι εντελώς ενημερωτικά. Το Ξενόπουλος δεν είναι όνομα σούπερ μάρκετ? Πήρες το χειρόγραφο του Ξενόπουλου αντί για τη λίστα με τα ψώνια? Εκπαραγραφής. Εκπαραδρομής. Αυτό μας μάρανε. Πες μου, σε παρακαλώ, ότι δεν ήταν μέσα στην τσάντα που σου κλέψανε. Δεν ήτανε. Μου λες αλήθεια? Όχι. Και σου είπα! Να πάτε με το σοφέρ! Όχι εσύ! Ήθελες να περπατήσετε! Οι γιατροί λένε να περπατάμε! Αυτό το χειρόγραφο επέζησε για πάνω από 100 χρόνια, μέχρι που έπεσε στα χέρια σου! Μη συχίζεσαι! Τι θα κάνω τώρα, μου λες? Να πω μια ιδέα! Γιατί δεν λέμε σε αυτόν τον Ξενόπουλο να γράψει ένα ίδιο? Μη συνεχίζεις, επιβαρύνεις τη θέση σου. Τι θα πω τώρα στο μουσείο? Ρεζίλ, το σκυλιό θα γίνω, καταλαβαίνεις? Μην κάνεις έτσι, καλέ. Μπορεί να μην έρθει κανένα στο μουσείο. Έτσι λένε όλοι ότι θα έρθουν και τελικά. Αχ, Αρούλη, χαμός θα γίνει μέχρι και ο Πρόεδρος Δημοκρατίας θα έρθει. Αλήθεια, δεν το πιστεύω. Θέλω πολύ να το γνωρίσω. Λιγάκι δύσκολο, γιατί εσύ θα είσαι στο νοσοκομείο. Μωρέ, σου ζητώ συγγνώμη. Είδα ότι ήταν λίγο περίεργα τα ψώνια, αλλά και εσύ περίεργος είσαι. Ξέρεις σε πόσα ψιλικατζίδικα πήγα να βρω την απερίγραπτη? Πώς να βρεις κάτι που δεν περιγράφεται? Τι λέει πάλι αυτή, τι συμβαίνει? Πάει ο Ξενόπουλος. Τον είχε βάλει στη ζάδα που τις κλέψανε. Ήρθε το τέλος σου. Μα θα αφήσει να την πνίξει? Όχι. Μάλιστα, μάλιστα. Αυτό το τμήμα ήταν. Πιάσανε τον κλέφτη και πρέπει να πάει η Μέρη να τον αναγνωρίσει. Σταμάτα. Άφησε την. Τη χρειαζόμαστε ζωντανή. Έλα, έλα, σηκώ. Μπρος. Πάμε να ετοιμαστείς. Να πάμε στο τμήμα. Πρέπει να αναγνωρίσεις το δράστη. Και αν είμαστε τυχεροί, για το δικό σου το καλό θα βρούμε και το χειρόγραφο. Δεν πάω πουθενά. Να βγει έξω μετά για να με σκοτώσει. Αποκλείεται, γιατί σε έχω ήδη σκοτώσει εγώ. Ώστε έτσι, ε.
Νοιάζεσαι περισσότερο για ένα βρωμόχαρτο παρά για μένα. Έλα, βρε Μέρη. Μη γίνεσαι άδικη τώρα. Πώς σου πέρασε από το μυαλό κάτι τέτοιο. Και βέβαια νοιάζομαι για σένα. Τι με πέρασε, κανένα ανέστητο. Διονύση, πιάστε με! Βοήθεια, αφήστε με, δεν πάω πουθενά. Διονύση, στον τάφο μου θα βάλετε μία φωτογραφία που έχω από τη Μύκονο, που είμαι μαυρισμένη και 10 κιλά λιγότερο. Βοήθεια! Κοιτάξτε τους καλά, αν αναγνωρίζετε κανέναν. Μπορεί παρακαλώ το νούμερο 4 να κάνει λίγο πίσω τα μαλάκια του. Το νούμερο 4 να κάνει πίσω τα μαλάκια του. Έτσι, μπράβο. Αυτός είναι. Όχι, αλλά του πάνε καλύτερα έτσι. Φώτισε το προσωπάκι του. Δεσποινής Παπαδάκη, δεν ήρθαμε εδώ για να σου αλλάξουμε το look. Συγκεντρωθείτε, σας παρακαλώ. Ναι, ναι, να συγκεντρωθώ. Αλλά είναι δύσκολο, γιατί φορούσε κάλτσα. Φορέστε όλοι τις κάλτσες! Παναγία μου! Αυτός είναι! Ποιος? Αυτός με τη μεταξωτή τη γυαλιστερή την κάλτσα. Καλή ποιότητα, βρε παιδί μου, αλλά φεύγουν εύκολα οι πόντοι. Το νούμερο 2! Το νούμερο 2! Είναι το νούμερο 2! Πάει και αυτή η υπόθεση. Να σας ρωτήσω κάτι. Με τα πράγματά μας, τι θα γίνει, πότε θα τα πάρουμε? Ποια πράγματά σας? Τα κλοπημαία που ήταν μέσα στην τσάντα. Είναι η πρώτη σας φορά, έπου. Ναι, αλλά... Γιατί γελάτε, δεν καταλαβαίνω. Μανώλη, κάτσε να σου παρακαλώ. Πάει ο Ξενόπουλος, πάει ο Ξενόπουλος. Έλα, 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 μην κάνεις έτσι. Ξέρεις τι έλεγε η μάνα μου? Τι έλεγε? Κάτι πολύ σοφό. Κάντε υπομονή και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός. Κάντε υπομονή, μια λεμονιά θα ανθίσει στη γειτονιά. Εξαφανίσω. Εξαφανίστηκα. Τι θα γίνει με αυτά τα μούτρα θα σε τώρα. Έλα να δούμε λίγο τηλεόραση να σου φτιάξει το κέφι, ε. Να ξεχάσεις και αυτόν τον Ξενόπουλο. Και να περάσουμε σε ένα θέμα πιο ευχάριστο. Πλήθος προσωπικότητων αναμένεται να παρευρεθεί αύριο στο Μουσείο Μπενάκη, όπου κύριο έκθεμα θα είναι ένα σπάνιο χειρόγραφο του μεγάλου Έλληνα λογοτέχνη Γρηγόρη Ξενόπουλου. Άντε καλέ που θα δούμε τώρα τηλεόραση. Να βάλουμε καμιά κασετούλα στο βίντεο. Πάει ο Ξενόπουλος, πάει. Αμάπια, ούτε παππού σου να ήταν. Σταμάτα. Στο είπε και ο Διονύσης. Επιβαρύνεις τη θέση σου. Πώς κάνεις έτσι για ένα χαρτί? Φαντάσου δηλαδή να έχανε σε μένα. Πού τέτοια τύχη. Α, τέτοιος είσαι, ε. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Τα έχω χαμένα. Αυτό το ξέρουμε. Τίποτα καινούριο δεν έχεις να μας πεις? Θα την καταπιώ και αυτή την προσβολή. Σου επαναλαμβάνω. Εάν δεν βρεθεί το χειρόγραφο... Μη μου υψώνεις εμένα τη φωνή. Δεν είμαι εγώ κανένα κοριτσάκι. Γεια, τι κάνεις? Εγώ δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά. Γιατί, τι έχεις? Φοβάμαι. Κοίτα, 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 κοίτα. Μόλις τον βλέπει γίνεται... Αρνάκι. Από το στόμα μου το πήρες. Πώς τα καταφέρνει αυτός? Θα σου πω κάτι, αλλά δεν θέλω να πανικοβληθείς. Παντρεύεσαι? Όχι. Τότε τι, πες μου. Ο δράστης βγήκε με αναστολή. Γιατί? Λόγω του νεαρού της ηλικίας του, λόγω προτέρου έντιμου βίου, είναι όμως αναγκασμένος να δουλεύει. Ήδη του βρήκαμε δουλειά στο Δήμο. Δηλαδή θέλεις να μου πεις ότι ο δράστης κυκλοφορεί ελεύθερος και να πάσα στιγμή μπορεί να με βρει και να με σκοτώσει και μου λες να μην πανικοβάλλομαι? Βοήθεια! Έλα, έλα. Ηρέμησε. Φοβάμαι. Φοβάμαι. Τι άρωμα φοράς? Ξέρεις τι σου λείπει? Τι? Ένας άντρας εδώ μέσα να μπορείς να στηριχτείς πάνω του. Έλα, έλα, έλα. Φτάνει, φτάνει. Αηδίες. Δεν χρειαζόμαστε άντρα εδώ μέσα, κυρία. Υπάρχει άντρας. Οι πιτζαμούλες σου είναι πάνω στο κρεβάτι. Να σου ζεστάνω το γάλα σου. Ευχαριστώ, Διονύση. Απολύεσαι. Λοιπόν, τι έλεγα. Α, ναι. Υπάρχει άντρας μέσα σε αυτό το σπίτι. Κύριε άντρα, δεν πηγαίνετε να ξαπλώσετε. Μη σας κρατάμε άλλο. Η Δεσποινής Παπαδάκη δεν είναι αυτό που παριστάνει. Η Δεσποινής Παπαδάκη είναι γενναία, είναι ατρόμητη. Εσείς την κάνετε και συμπεριφέρετε σαν παιδάκι. Και το θέαμα είναι γελίο, δεν μπορώ να το βλέπω. Δεν είναι αυτή η γυναίκα που ξέρω και... που ξέρω. Κύριε Μπακόπουλε...
Ευχαριστούμε πολύ που κάνατε τον κόπο να έρθετε μέχρι εδώ. Μη σας κρατάμε άλλο. Άντε, πηγαίνετε να ακούσετε καμιά κλίση. Κλίσεις θέλετε? Κλίσεις θα έχετε και θα ξεκινήσω με το τζιπ που είναι παρκαρισμένο έξω. Θα του κόψω μια ωραία κλίση. Όχι μία, 10. 10 να του κόψεις. Okay. Φαντάζομαι το φουκαρά που πάρκαρα απ' έξω. Εγκεφαλικό θα του έρθει. Έλα πια, μην έχεις αυτά τα μούτρα. Όταν παθαίνουμε μια νύλα, πρέπει να μαζεύουμε τα κομμάτια μας και να κοιτάμε μπροστά. Πώς να τα μαζέψω τα κομμάτια μου? Τέλος πάντων, τουλάχιστον αυτή η ιστορία έκανε κάπου καλό. Κοίτα, τα μαθήματα που παρέδωσε η Σμαράγδα στο Φίβο πιάσαν τόπο. Are you talking to me? Are you talking to me? Αμάν! Αμάν! Ο κλέφτης! Ο κλέφτης! Έλα, ρέμισε, δεν είναι ο κλέφτης. Αμάν πια, όπου και να κοιτάξεις βλέπεις μπροστά στον κλέφτη. Κοίτα, κοίτα με τρόπο πίσω από το δέντρο. Αυτός δεν του μοιάζει? Όχι βέβαια. Αυτός είναι ένας αθώος πατέρας που έβγαλε βόλτα το παιδάκι του. Για ξεκάρφωμα το πήρε το παιδάκι του. Προσπάθησε να χαλαρώσεις λίγο. Έχεις δίκιο. Πρέπει να χαλαρώσω. Αμάν, ο κλέφτης! Ο κλέφτης! Σας παρακαλώ, μην τρομάζετε, σας παρακαλώ, μην τρομάζετε, σας παρακαλώ. Σιγά μην τρομάξω. Έχω εδώ πέρα τον άνθρωπο που έχει μαύρη ζώνη στο καράτε. Βεβαίως. Τι, εγώ? Βέβαια εσύ. Μία έτσι θα σου κάνεις, έχει κόψει σε 1000 κομμάτια. Καλά, είμαι φοβερός. Όλοι με τρέμουν. Α, βοήθεια! Συγγνώμη. Δεν ήθελα να σας κλέψω. Στο σταυρό που σας κάνω δεν έχω ξανακλέψει ποτέ στη ζωή μου. Ήθελα να περάσω και από το σπίτι να σας ζητήσω συγγνώμη, αλλά μου έχουν απαγορεύσει από την αστυνομία. Και πολύ καλά σου έχουν κάνει. Εγκληματία. Μα δεν φταίω εγώ. Η ζωή με έκανε έτσι. Ήμουνα συνέχεια άνεργος. Δεν είχα να πληρώσω τα χρέη μου. Κι εγώ δεν έχω να πληρώσω τα χρέη μου. Δεν κλέβω τις τσάντες του κόσμου. Με άφησα απλούτες δόσεις, μου πήραν το αυτοκίνητο. Να, παίρνεις λεωφορείο. Με διώξαν από το σπίτι. Αναγκάστηκα να μένω με τη μάνα μου. Αμάν. Δεν υπάρχει χειρότερο. Δώστε 100 ευρώ. Εντάξει, ξέρω. Μία απλή συγγνώμη δεν φτάνει, αλλά ίσως να με συγχωρήσετε αν σας επιστρέψω κάτι που μάλλον πρέπει να έχει μεγάλη αξία για σας. Το κραγιόν μου! Το κραγιόν μου! Αυτό. Ο Ξενόπουλος. Το κατάλαβα ότι είναι σημαντικό για σας. Σας αρέσει ο Ξενόπουλος, ε? Πάρα πολύ. Α, με την ευκαιρία έχω μία πρόσκληση. Για ένα έργο του. Αύριο έχει πρεμιέρα στο Εθνικό. Πού τη βρήκες εσύ την πρόσκληση? Ποιος την κλαίει? Όχι, δεν την κλαίει κανείς. Μου την έδωσε ένας φίλος μου. Απλώς δεν θα μπόρεσα να πάω εγώ αύριο και σας την κάνω δώρο να πάτε με την κυρία. Είναι για δύο άτομα. Δεσποινής. Ακόμα καλύτερα. Κοιτάξτε, κυρία μου, εγώ είμαι θεατρικός παραγωγός. Δεν έχω ανάγκη από προσκλήσεις. Μωρέ, ας μην το προσβάλλουμε, ας την πάρουμε. Είναι ευκαιρία αύριο που τα παιδιά θα πάνε σε πάρτι. Ναι. Τέλος πάντων. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι συγγνώμη. Καλή διασκέδαση αύριο. Για να το ξεκαθαρίσουμε, εγώ σε αυτή την πρεμιέρα δεν πάω. Μόνο και μόνο για να μην έχει τύψεις ο εγκληματίας. Να είσαι μεγαλόψυχος. Να συγχωρείς τους ανθρώπους. Ξέρεις τι έλεγε η γιαγιά μου? Ου, γαρίδας η τυπιούση. Και πού κολλάει τώρα αυτό? Καταρχήν, ξέρεις τι σημαίνει? Φαντάζομαι κάτι με γαρίδες. Μην κοιτάς από εκεί. Ένας επιδειξίας. Πούντος! Μην κοιτάς, σου λέω. Αυτός με την καμπαρντίνα. Καλέ, τον ξέρω αυτόν. Πουλάει μαϊμούδες ορολόγια. Θα πάρω ένα για τον πατέρα μου. Εσύ, συγγνώμη πολύ. Δείξε μου, τι καλούδια έχεις. Τι ωραίο έργο, οι φοιτητές. Θυμήθηκα τα φοιτητικά μου χρόνια. Ωραία χρόνια, ανέμελα. Γιατί έχεις υπάρξει ποτέ σου εσύ φοιτήτρια? Όχι, γι' αυτό λέω ωραία χρόνια, ανέμελα. Επιτέλους, η παλιά καλή Μέρη Παπαδάκη. Να σου πω την αλήθεια, μου έλειψε αυτή η Μέρη. Εσύ μιλάς ή Ντον Κορλεόνε που ήπιαμε? Ντον Περινιόν τη λέγανε τη σαμπάνια που ήπιαμε. Το ίδιο κάνει. Μέρη. Τι είναι, Άρη, πες μου. Μέρη. Άρη. Γιατί μου γκρίζεις? Δεν μου γκρίζω εγώ. Παναγία μου! Μας χτίσανε! Μια φορά είπαμε κι εμείς να βγούμε. Δεν είπαμε να βγούμε, μας είπε να βγούμε. Μας έδωσε και πρόσκληση για να μας ξαποστείλει από εδώ μέσα. Να είμαι μεγαλόψυχος, να συγχωρώ τους ανθρώπους, Μας άφησε όμως κάτι αναντικατάστατο. Ναι.
Το Διονύση. Ποιον? Α, ναι, το Διονύση. Τι έγινε? Με ειδοποίησαν ότι χτυπούσε ο εγκερμός. Τσακίστηκα να έρθω. Λες να μου κλέσει να τον Πικάσο? Εάν μου πήρανε τα σκουλαρίκια, θα αυτοκτονήσω. Άρη, πήγαινε να δεις εσύ τη λύπη, θα τον λύσω εγώ το Διονύση. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, σε ευχαριστώ.